σώμα, την ομορφιά του κτλ. Και εγώ έχω να σου διηγηθώ πολλά περιστατικά. Μα το πιστεύω και δεν αμφισβητώ. Θα πάθει την πλάκα σου. Αλλά θα σου πω το πιο ήπιο που εσύ μπορεί να το θεωρήσει σύμπτωση. Για μένα δεν ήταν. Ναι. Έξω από την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας εδώ στο Στρόβολο, που πήγαινα πάρα πολύ συχνά, και είχε η Μελίνα κλειστό πόρο στο ματάκι της και έτρεχε συνεχώς για 2 χρόνια. Είχαμε πάει σε 2-3 παιδοφθαλμίατρους και μας είπαν ότι από μία ηλικία και μετά κάνεις επέμβαση στο ματάκι του μωρού. Ναι. Και είχα πάει μία μέρα τυχαία, δηλαδή πηγαίναμε για να προγραμματιστούμε για την επέμβαση στο ματάκι, το έχω ξαναπεί. Και με βρήκε εκεί μία υπέροχη κυρία και πριν φύγουμε μου λέει, κάτσε, θα σου φέρω λαδάκι από την Αγία Μαρίνα να σταυρώσει το μωρό. Τη σταύρωσα το ματάκι. Ξυπνήσαμε την επόμενη μέρα και δεν υπήρχε. Κάτι το οποίο υπήρχε για 2 χρόνια. Okay. Δηλαδή, δεν αυτό εγώ δεν το θεωρώ σύμπτωση. Ποτέ ναι. και στο σπίτι. Έχει δικαίωμα όμως κάποιος να πει. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνω, δεν θέλω να πείσω εγώ κάποιον. Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι το βίωμα. Εγώ θα προτιμούσα να μην γίνεται, ας πούμε.